Σήμερα είναι του Οσίου Δαβίδ. Το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ γιορτάζει. Το πρωί παρακολούθησα και στο YouTube την πανηγυρική λειτουργία. Χωροστατούντος του Μητροπολίτη Σιμεών, του Νικηφόρου και του Χρυσοστόμου, Ευβίας και Βορείων Σποράδων. Και ήταν σημαντική μέρα και για το μοναστήρι και για τις ψυχές των ανθρώπων που ευλαβούνται τους Αγίους της Μονής. Ο ηγούμενος της Μονής, ο γέροντας Γαβριήλ, ήταν εκεί, υποδέχτηκε τους Μητροπολίτες. Ήταν μια πανήγυρη έτσι ξεχωριστή. Είχα την ευκαιρία να την παρακολουθήσω μέσω του YouTube. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το μοναστήρι ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύρο Σιγούρο, στην εκπομπή. Ο ηγούμενος της Μονής μιλάει για τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ, αλλά και πιστή. Να υπενθυμίσω ότι στο ίδιο μοναστήρι αργότερα αγιοποιήθηκε ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης και ακολούθησε ο γέροντας Κύριλλος, που όλοι αναμένουν την αγιοποίησή του. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δούμε το σχετικό βίντεο που επιμελήθηκε ο Σπύρος Σιγούρος και να πω ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή και για μας και για την εκπομπή και μεγάλη ευλογία να ανοίγει τις πόρτες του ένα τέτοιο μοναστήρι με τόσους Αγίους στην εκπομπή μας και να γαλινεύει την ψυχή μας. Έχει τον τρόπο του αυτό το μοναστήρι να διεκδικεί κομμάτι της καρδιάς των πιστών που πηγαίνουν εκεί. Περισσότερα από 480 χρόνια στέκει όρθιο το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ στις Ροβιές στην Εύβοια. Στο πέρασμα των αιώνων πέρασε πολλά. Η ιστορία του ξεκινάει από το 1540. Ήταν τότε που χτίστηκε από τον νέο ασκητή Οσίου Δαβίδ. Εκείνος δεν άφησε ποτέ τη Μονή να χαθεί. Άνθρωποι αφιερωμένοι το φρόντιζαν, το αναστήλωναν, το έκαναν γνωστό μέσα από την ιεροσύνη και τα πνευματικά τους χαρίσματα. Ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιάκωβος, έλεγε για τον Οσίου Δαβίδ: «Είναι ζωντανός Άγιος ο Άγιος Δαβίδ, παιδιά μου». Ο ίδιος ανακάλυψε τη θεϊκή χάρη όταν είδε σε ηλικία 3 ετών όραμα τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το παιδί αυτό μεγάλωνε με πολύ χάρη Θεού. 15 ετών βρέθηκε στο δρόμο του ο ιερομόναχος Ακάκιος. Κατά θεία νεύση το πήρε μαζί του στο μοναστήρι του στη Μαγνησία. Στη συνέχεια περιήλθαν πολλά μοναστήρια και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Περιηγήθηκε σε μονές και ασκήθηκε στην υπακοή και στην ταπείνωση. Υπήρξε φωτισμένος διδάσκαλος του γένους και πριν βρεθεί στο δικό του μοναστήρι, διατέλεσε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας. Ίδρυσε εκεί κρυφό σχολείο, όπου τα Ελληνόπουλα διδάσκονταν του Χριστού την πίστη την Αγία, που ήταν αυτή που τους παρηγορούσε στα σκλαβωμένα χρόνια. Για τους αγώνες του εκεί στην Παναγία τη Βαρνάκοβα, ο Θεός τον χαρίτωσε. Και γι' αυτό όταν κάποτε επισκέπτηκε το μοναστήρι ο Πατριάρχης Ιερεμίας και βρισκόμενος ο Όσιος Δαβίδ στην προσκομιδή, ο συνοδός του Πατριάρχη είδε τον Όσιο Δαβίδ να είναι λουσμένος στο φως και να είναι ένα μέτρο πάνω από τη γη. Καθημερινώς, είτε στην Αγία Μονή, είτε όπου πηγαίνουμε προσκεκλημένοι με την Αγία του Κάρα, γινόμαστε μάρτυρες των θαυμάτων του Αγίου Δαβίδ. Κυρία Εφηγένεια, είστε μια πολύτεκνη μητέρα. Πόσα παιδιά έχετε? Έχω 7 παιδιά και 18 εγγόνια. Από τότε που γνωρίσαμε τον Άγιο Δαβίδ και το μοναστήρι του από το 1996, αισθανθήκαμε όλη η οικογένεια ότι είναι ο Άγιος μαζί μας, προστάτης μας. Τα παιδιά μου μεγαλώσανε στην ουσία στο μοναστήρι. Η κόρη μου η Χριστιανά είχαν πάει με το σύζυγό της σε ένα ξενοδοχείο διακοπές. Βγήκανε στην πισίνα και αντιλαμβάνονται ότι ο Κωνσταντίνος δεν είναι μαζί τους, στο δευτερόλεπτο. Τότε λοιπόν βγαίνει από την πισίνα τον ενηλίκο ένας Άραβας και κράταγε ένα μωρό στα χέρια του. Μαυρισμένο, μελανιασμένο, πέσανε όλοι απάνω να του κάνουν μαλάξεις. Είχε πνιγεί το μωρό, είχε πέσει στο νερό και ήταν πνιγμένο.
Εγώ όμως ήμουνα στον Όσιο Δαβίδ με τον άντρα μου από τις 12 Αυγούστου, πηγαίνοντας για προσκύνημα με τον σύζυγό μου και για εξομολόγηση από τον γέροντά μας τον Γαβρίλ. Μας είπε, δεν έχετε ευχή να φύγετε, κάτσετε εδώ μαζί μας στο μοναστήρι. Σας κρατούσε δηλαδή. Μας κρατούσε. Περάσανε οι μέρες, 13 μέρες στο σύνολο, μέχρι τις 21 Αυγούστου, που παίρνει η κόρη μου τηλέφωνο, ήταν η ημέρα που πνίγηκε το παιδί στην πισίνα, και να μου λέει, μαμά βοήθεια, μαμά βοήθεια, να φωνάζει. Τρέχω εγώ στο ιερό, ήταν ο γέροντας, ο σύζυγός μου, μπήκε μέσα. Και λέει, γέροντα, ο Κωνσταντίνος πνίγει και λέει, Χριστιανά, στην πισίνα. Τον βγάλανε, τον ανασύρανε τώρα. Και πιάνει ο γέροντας το χέρι του συζύγου μου και του λέει, γονάτισε κάτω. Και γονατίζει και ο γέροντας και αρχίζει ο γέροντας και επικαλείται, Άγιε μου Δαβίδ, τρέξε, βοήθησε, Άγιε μου Δαβίδ, Άγιε μου Ιάκωβε, γέροντα Κύριλε, πού είσαστε, τώρα θα τρέξετε, τώρα σας παρακαλώ, σας παρακαλούμε. Φτάνουν στο νοσοκομείο της Πάτρας, εκεί μπαίνει το παιδάκι στην εντατική, βγαίνουν οι γιατροί και λένε ότι είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες, είναι γεμάτοι οι πνεύμονές του 100% νερό και η προσευχή μας συνεχίζεται όλων. Τελειώνοντας την δέηση ο γέροντας Γαβρίλ, βγαίνει και μου λέει, κατάλαβες γιατί έπρεπε να μείνεις εδώ, το παιδάκι μπήκε Κυριακή στην νοσηλεία. Τρίτη διαγνώσκουν οι γιατροί ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, μάλλον πάει καλύτερα. Τετάρτη του κάνουν αξονική. Βλέπουν ότι είχε απορροφηθεί το νερό θαυμαστά, τελείως καθαροί οι πνεύμονες. Και λένε οι γιατροί, αν μέχρι και την Παρασκευή σας κρατάμε, γιατί πρέπει να σας κρατήσουμε, αλλά δεν ξέρουμε γιατί, το παιδί είναι καλά. Θαυμαστά το παιδί και αυτό έγινε τελείως καλά, πέθανε και ζωντάνεψε. Το 2000, ανήμερα της Αγίας Σωτήρος, ο γιος μου ερχόταν από Εδιψό και στη διασταύρωση των Ροβιών 100 μέτρα πριν στρίψει προς τον Όσιο Δαβίδ, έγινε ένα τρακάρισμα. Ήρθε ειδικό συνεργείο του ΕΚΑΒ, έκοψε κάποιες λαμαρίνες για να τον βγάλουμε από το αυτοκίνητο. Είχε σπάσει τα πόδια του σε πολλές μεριές και είχε χτυπήσει και το πνεύμονα. Στον ευαγγελισμό που πήγαμε, πήγε το παιδί κατευθείαν στα χειρουργεία και περιμέναμε γύρω στις 11 ώρες έξω από τα χειρουργεία. Μετά μας λένε ότι είναι σοβαρά και πρέπει το παιδί να πάει εντατική. Μετά από 5 μέρες, κάπου 2 παρά, βλέπουμε το γέροντα Κύριλο μαζί με το σημερινό γέροντα Γαβρίλ με τα Άγια του Οσίου Δαβίδ, την Αγία Κάρα, που ήρθαν εκεί πέρα. Την ώρα που βάλαν την Αγία Κάρα πάνω στο παιδί και άρχισαν να το διαβάζουν, τεινάχτηκε το παιδί 3 φορές, ενώ δεν είχε δώσει μια ζωή όλες τις μέρες. Τεινάχτηκε 3 φορές το παιδί μέχρι τιμές, γιατί ήταν δεμένος, να σηκωθεί απάνω. Οι νοσοκόμες άρχισαν να σταυροκοπιούνται και λένε θαύμα. Τα πρώτα λόγια που μου είπε το παιδί, εδώ μου λέει είναι ένας γέροντας με άσπρα μαλλιά, με ένα μπαστούνι, και μου είπε να μην χάσω, ας πούμε, τις δυνάμεις μου, ότι θα γίνω καλά. Λοιπόν, μετά από 5 μέρες τον βγάλαμε από την εντατική. Ακολουθήσανε πάρα πολλά χειρουργεία. Είχε κάπου 33 σπασίματα στα πόδια και χτυπημένο στο στήθος. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Το περασμένο καλοκαίρι το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ κινδύνευσε από την καταστροφική πυρκαγιά που έμπληξε την Εύβοια. Και στο διπορικό της εκπομπής και της Ζήνας, οι πατέρες απέδωσαν σε θαυμαστό γεγονός τη διάσωσή του από τις φλόγες, οι οποίες έκαψαν τα πάντα γύρω από τη Μονή, εκτός από τη Μονή. Για πολλούς πιστούς που προστρέχουν στη χάρη του Οσίου Δαβίδ, η θαυματουργική του παρουσία συνεχίζει τα σταμάτητη. 2007, στις μεγάλες φωτιές της Πάρνηθας, η φωτιά τότε απειλητικά είχε έρθει κοντά στο σπίτι μας. Εμείς είχαμε γέροντα, τον μακαριστό γέροντα Κύριλο της Μονής του Οσίου Δαβίδ, και τον πήραμε τηλέφωνο γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μας είπε, θα πάρετε μια εικόνα του Αγίου Δαβίδ και θα βγείτε έξω από το σπίτι και περιμετρικά θα το σταυρώσετε.
με τον σύζυγό μου βγήκαμε και σταυρώσαμε γύρω-γύρω το σπίτι. Η φωτιά ερχόταν απειλητικά προς εμάς και δεν ξέρω τι έγινε. Η φωτιά άλλαξε πορεία και πήγε αλλού. Ήταν αυτό το θαυμαστό του Αγίου Δαβίδ που εγώ έχω μεγάλη έτσι, εμπιστοσύνη στον Άγιο αυτόν. Είναι αυτό που μπορεί να επιφέρει ένα θαυμαστό γεγονός. Είναι η δύναμη της πίστης, η δύναμη της προσευχής και είναι και ό,τι επιτρέπει ο Άγιος Θεός μας. Στα βαθιά του Γεράματα επήγαινε εδώ δυτικά της Μονής σε ένα φυσικό σπήλαιο, δύο βράχοι αγκαλασμένοι στο ασκητήριό του και εκεί με λίγο αντίδωρο και λίγο αγιασμό περνούσε την εβδομάδα του δεόμενος για τη σωτηρία όλου του κόσμου και για τη σωτηρία της δικής του ψυχής. Ώσπου τον ειδοποίησε Άγγελος Κυρίου ότι θα έρθει ο Δεσπότης Χριστός να παραλάβει την ψυχή του. Κατέβηκε στο μοναστήρι και 1η Νοεμβρίου, πριν 500 περίπου χρόνια, είπε «Ιδού αδελφοί μου, ήλθε ο Δεσπότης Χριστός». Είδε τον ίδιο το Θεό που κατέβηκε να παραλάβει την ψυχή του και να την κατατάξει εκεί στα ουράνια σκηνώματα. 500 και πλέον χρόνια έχουν περάσει από τότε, αλλά η παρουσία του παραμένει ζωντανή στη ζωή των ανθρώπων.